Κορονοϊός, θέλω να μου πείτε λιγάκι, έχετε φοβηθεί? Όχι, δεν φοβάμαι. Και όχι, δεν θα κάνω εμβόλιο. Και αν χρειαστεί, δεν θα ταξιδέψω και δεν βγαίνω για το σπίτι μου. Άμα δεν βγαίνει από το σπίτι σου, όντως δεν έχει λόγο να φοβηθεί. Πραγματικά, ναι. Πραγματικά, άμα δεν περνά την εξωπορτά σου, ούτε για εμβόλιο υπάρχει λόγο, ούτε για τίποτα. Το πρόβλημα είναι για αυτού που την περνάνε την εξώπορτα. Υπό αυτήν την έννοια, αν δεν βγαίνει ο Σταμάτης ο γονίδης, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Εκτός αν μπαίνουν μέσα από την πόρτα. Δεν μπαίνουν. Ούτε μπαίνουν, ούτε πηγαίνει σε σπίτια άλλων αυτό. Σε κανένα σπίτι. Μήπως μην έρχονται στο δικό του. Δεν δέχεται. Ο δημοσιογράφος πώς πήγε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, το βασικό είναι να μην πηγαίνει σε σπίτια. Καλούνε. Γιατί όταν πας σε σπίτια, να ξέρεις ότι ξύνεσαι στην κλίτσα. Δεν το λέω εγώ. Ευτυχώς δεν το λέω εγώ. Το λέει αυτός. Έχουμε δει στο χώρο της υποκριτικής συνάδελφοι να καταγγέλνουν συναδέλφους. Βγήκε μια κοπέλα και βγήκαν και άλλες πολλές. Όταν δεν θέλεις ο άλλος να σε βιάσει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα αποφύγεις. Δεν πας στο χώρο του, του ρίχνεις ένα χαστούκι, του λες θα πάω στην αστυνομία, του λες θα το πω στον μπαμπά μου. Πώς δεν το είχαν σκεφτεί ρε, αυτό τα εκατομμύρια θύματα βιασμών παγκοσμίως. Δηλαδή πώς άκου τώρα πόσο απλό ήταν. Γαμώ τι να μην το έχουν σκεφτεί και να κάθονται να βιάζονται. Μα τι είναι πολύ απλό. Του λες, δεν πας σπίτι, θα πάρω τον μπαμπά μου. Ναι, θα πάρω τον μπαμπά. Του τραβάς ένα χαστούκι. Ναι. Γιατί όλοι το σκεφτήκαν. Ναι. Έρχεται να σκεφτεί. Αν δεν το σκέφτηκε, μόνο γονίδι του σκέφτηκε. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, άμα πας σε σπίτι βράδυ κάποιου είναι, δίνει ένα 0-10, θα έχει τέτοια κατάληξη. Όχι, αλλά άμα καταλάβει ότι έχει, μπορεί να του πει θα το πω στον μπαμπά μου. Αυτό ήταν. Τι, θα το πει. Δεν κάνω τίποτα. Ναι, ωραία. Όχι, Παναγία μου, με παρεξήγησε. Ρώξε τον μπαμπά σου.